Έχει ένα σοβαρότατο κύκλωμα. Είναι η γυναίκα σου, το θέλω. Κυρία Καμπίτση. Πού βρίσκεσαι, κυρία Καμπίτση? Απαντώ σε αυτά που είπε ο κύριος Πυρηνής. Έχουμε αλλάξει, παρακαλώ. Εγώ τι να κάνω. Να μην μιλήσετε. Πόσο να το κλείσω. Κύριε μπορεί μιλάμε για ένα θέμα σοβαρό τώρα. Επέστρεψε, αφού είμαι στο θέμα. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τότε πετάγεσαι. Όταν λέμε το θέμα, δεν μιλά. Περνάει το θέμα, πάμε στα μετά από τρία θέματα. Θυμάσαι το προηγούμενο. Θα με τρελάνει. Μα είπε ο κύριο Μακρύ. Συγχρονιστείτε, κύριε μου. Συγχρονιστείτε εδώ μέσα. Δεν μα αφήνετε, κύριε Καμπούρη. Μίλα, βρε Χριστιανέ, μου πάρουν τρία θέματα μετά. Θα μου πει τώρα για την Πατούλενα. Α, εκεί δεν μ' άφησε να μιλήσω. Δεν σ' άφησα. Τώρα θα το θυμηθεί. Θα μιλάμε εμεί για το Τζίπρα και θα θυμηθεί για την Μενεγάκη. Εκεί ήθελα να πω πολλά. Δηλαδή με τρελάνεσαι. Με χρονοκαθυστέρηση πάτε. Σου θυμώσατε, κύριε Καμπούρη. Και τέτοια χρονοκαθυστέρηση δεν υπάρχει. Δεν ξέρω ξανά τι στην τηλεόραση. Στην εκπομπή θα μιλάμε για το 2019 και θα μου λες και υπόθεση του 2016. Καλό είναι και αυτό να μαθαίνουν από τα περασμένα. Ούτε αλσχάιμερ να είχατε. Ήμαρτον, κύριε Πυρηνή, ήμαρτον. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλά, κύριε Καμπούρη. Δηλαδή παίζεις Hamlet φέτος στο θέατρο και θα λες εσύ τη... Ο Μύρου Οδύσσια που έπαιζε πριν 5 χρόνια. Καλά, χρόνια πολλά. Σας παρακαλώ πολύ. Σε αρχαίδου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ λίγο. Κοκκίνησε εδώ. Πώς γίνεται, κύριε Μακρύ, δείχνει τον κύριο Μακρύ. Κοκκίνησε. Πάντω δεν έλαβε τίποτα. Δεν του έλαβε και στα μπατζάρια έγινε. Είναι και σε κρίσιμη ηλικία ο άνθρωπος. Πάμε, παρακαλώ πολύ όμως. Πάμε σε ένα τζίφα γιατί ψάρευαν μαθήτριες και φοιτήτριες για ερωτικές βραδιές και όργια. Μια πολύ έτσι ιστορία η οποία συγκλονίζει το Πανελλήνιο με τις αποκαλύψεις που έρχονται συνεχώς. Πάμε, σε παρακαλώ πολύ. Και όχι μόνο δυστυχώς το Πανελλήνιο. Εδώ αποκαλύπτεται κάθε λεπτό που περνάει από τις πηγές μας ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο δίκτυο πορνείας επί της ουσίας, ναι, το οποίο είχε ένα από τα πλοκάμια του και κύριο μάλλον και κύρια έδρα του, την Ρόδο. Αυτοσυστήνονταν ως γραφείο έβρεσης εργασίας. Ναι. Μάλιστα. Στην εργασία είναι. Μάλιστα, αν το θέτετε έτσι λοιπόν, κυρία Καμπίτση, μάλιστα. Αφού έχει αμοιβή με αυτή την έννοια, δυστυχώς. Εξαρτημένος. Λοιπόν, στο διατάφτα το υποτιθέμενο γραφείο έβρεσης εργασίας αναζητούσε νέα κορίτσια από το νησί της Ρόδου, αλλά και όχι μόνο. Είχαν απλωθεί και στην Κρήτη και αλλού. Ψάχνανε νέα όμορφα κορίτσια, τα οποία φυσικά αφήνανε ένα κινητό τηλέφωνο και μέσω αυτού του κινητού τηλεφώνου οι πελάτες έρχονταν σε ερωτική επαφή μαζί τους. Στο διατάφτα η ελληνική αστυνομία και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αφού ενημέρωσε και ενημερώθηκε από την Ιντερπολ, από κοινού ερευνούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στα ίχνη τους. Και για το λόγο αυτό, αυτό το διεθνές, δεν τολμώ και δεν κρύβω να πω κύκλωμα, βρίσκεται πραγματικά στα ίχνη της ελληνικής αστυνομίας όπως και της Ιντερπολ. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν τι πρόκειται να συμβεί. Έχουν πάντως στα χέρια τους όλα όσα προσπάθησαν να κρύψουν οι άνθρωποι του ροζ κυκλώματος. Μάλιστα. Κοινώς είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον για τις αρχές να δέσουν, πιστεύω, την υπόθεση. Ξέρετε, γίνεται τελικά. Πάμε, ψάρευαν και οι κυρίες θα τους πήγαιναν, δηλαδή πήγαιναν τη θέλησή τους. Αφού αφήνανε κινητό, αφού αφήνανε κινητό. Εδώ ακούστε τι υπήρχε. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος τρόπος που ενεργούν. Βάζουν τις αγγελίες. Βάζουν μία αγγελία η οποία πραγματικά είναι για να ψαρέψει μαθήτες και φοιτήτριες. Ξεκάθαρα. Υποτίθεται ξεκινούσαν με μια φωτογράφηση μπουρου-μπουρου για να πάρει κάποια χρήματα. Μετά εκβιάζαν τα κορίτσια με τις φωτογραφίσεις συγκεκριμένες. Μετά άλλες οδηγήθηκαν σε καταστάσεις, κάποιες έχουν κατηγορήσει ότι τις είχαν ρίξει χάπι βιασμού και είχαν φωτογραφίες τους με σεξουαλικές επαφές, τις οποίες μετά χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Ερευνούνται πολλά, κύριε Μακρύ. Πάρα πολλά. Δείτε εδώ το, κοιτάτε αγγελία. Φοιτήτρια στη Ρόδο ζητείτε. Ζητείτε νεαρή κοπέλα, παρουσίαστη με συστησιακό χαρακτηρικό μασάζ. Παροχή υπηρεσιών. Για λέει, είσαι μασέρ, έλα, κάνεις μασέρ. Μέσα από το μασάζ, δηλαδή. Θυσιακό μασάζ, γιατί λέει. Μέσα έλα. Βλέπετε, με πλάτη η φωτογραφία, η κοπέλα διαφημίζει τα μέσα από το μασάζ, γιατί δεν είναι. Μισό, μην μπερδεύεσαι λίγο. Συγγνώμη. Δεν τις έχουν βάλει κοπέλες τις φωτογραφίες. Όχι. Οι εταιρείες, ναι, βέβαια, έχουν βάλει κάποιες φωτογραφίες που λέει, άλλη θέλει να κάνει φωτογράφηση για ισόρουχα. Μοντέλο είναι. Ναι, μοντέλο. Είναι, πάρω για ένα book, για ένα βιβλίο. Να πάρω κάποια χρήματα για να διαφημίσω.
Πάμε όμως λοιπόν τώρα, γιατί ο καιρός φαίνεται να είναι ακόμα.